Με αυτές τις μουσικές μου θυμίζουν με ώρες-ώρες κάτι μουσικά ραδιόφωνα που βγαίνουν πάντα μέσα στη χαρά και το χαμόγελο. Και είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Όχι, φίλοι, κανένας λάθος. Επειδή μάλλον δεν έχει ακούσει τέτοια ραδιόφωνα, όταν παίζει τέτοια έτσι ψηλό. Λίγο uplifting, λίγο minimal, όχι minimal. Λίγο είναι uplifting αυτή η μουσική. Uplifting. Και ο οποίο βγαίνει. Ναι. Συνήθως μιλάει την ώρα του τραγουδιού. Ναι. Και λέει ρε παιδί μου, το track του. Ξέρω εγώ, λέει ένα αυστριακό, ξέρω εγώ, ναι, Κολέτσκι, τίποτα τέτοιο. Και η φωνή του δεν είναι τόσο χαρούμενη. Είναι απλά. Γρέζει. Ναι, και η φωνή απλά θέλει να σου δώσει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει σημασία είναι αυτό που παίζει τη μουσική και τίποτα άλλο στη ζωή σου. Κατάλαβε. Δηλαδή. Και σου λέει διάφορε πληροφορίε για αυτό το τραγούδι που. Και για μια... καταλαβαίνεις πολλές φορές πάνε άπατες γιατί δεν σε ακούει κανένας. Και για ένα live που θα γίνει σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορείς να ακούσετε DJ set. DJ set. Και δίνουμε δύο προσκλήσεις για το συγκεκριμένο event. Έτσι λοιπόν. Πάμε τι γίνεται, Νίκο. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Τι γίνεται, Νίκο. Όλα καλά. Καλά, ρε φίλε. Δόξα πολλά ονόματα εδώ πέρα. Τι γίνεται, Γαλαζούλας βλέπω. Γαλαζούλας. Τι κέρδισε, φίλε. Ένα ιστήριο του Άρη Ξάνθη. Την Πέμπτη. Πέμπτη, 7 και μισή. Θα σε έλεγα τώρα Πέμπτη, 7 και μισή, αλλά τέλος πάντων. Έχει χάρη πως στον αέρα και δεν μπορώ να πάω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Χοντρό. Πέμπτη, 7 και μισή. Πολύ χοντρό. Χάθηκε η μέρα αύριο. Να παίζει ένας από τους δύο. Τους βάλε και τους δύο Πέμπτη. Θα μπορούσε, να ξυπνεί. Τι εγώ τους έβαλα αρνικό. Εσείς οι ποδοσφαιρικοί τέλος πάντων. Η Λίγκα, Κινόβα. Η Λίγκα, Κινόβα. Κινόβα και ΕΡΤ. Μεγάλη επιτυχία, τρομερό δίδυμο. Πού παίζει, Λαμία παίζει. Ναι. Αχ, με τον Άγιο Μάτζιο. Ναι, δύσκολο παιχνίδι. Σοπαλία. Δύσκολο μάτς. Σφιχτή είναι αυτή. Στην Λαμία, όπως έχει κρύο τώρα, τόσες μέρες θα έχει εκεί πέρα μια δροσούλα. Ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές έχει γίνει. Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Θα είναι πολύ βρωμό μάτς την Πέμπτη για τον Πάο. Τώρα που ήρθες έτσι. Είναι σοβαρός. Ενώ έχει πέσει ο ήλιος, πώς είναι ο καιρός έξω. Δροσούλα έχει. Όχι πολύ. Όχι όπως χθες, αλλά έχει. Έχει, ε. Έχει, ναι. Κοιτάξτε, δεν σε ενδιαφέρει αυτό και θα φύγει πιο αργά. Οπότε δεν έχει πρόβλημα. Θα φύγει κατά τι 9 η ώρα και θα σε κομπλέ. Εντάξει, φίλε, μην φύγει με τι 9 η ώρα, εντάξει. Τι να κάνω, να βγάλω και τα ρήφα σε ένα τάλιρο. Α πούμε, να σπάσει σπίτι. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα ζήσουμε. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μεροκάμα το κάνουν. Δεν πρέπει να βγάλουν κάποια λεφτά. Και μα ακούνε κιόλα. Ακριβώ. Να με του στηρίζουμε, ρε φίλε. Ακριβώ. 2-3-10-37-38 για το τηλεφωνικό κέντρο είναι ξανά στη διάθεσή σα. Παίρνουμε γραμμούλε. Παίρνουμε γραμμούλε. Έτσι. Ναι. Μέχρι και τι 7.30 που θα πάμε παρέ. Σε μια τρίτη η οποία. Είναι παραμονές πλέον αυτής της πολυζητημένης συνάντησης που θα γίνει αύριο Νίκο Μασκοπίδη, έτσι, στην Αθήνα. Ανάμεσα στα μεγάλα κεφάλια. Όλοι συζητάνε αύριο να έρθω πιο νωρίς, τι ώρα θα ξεπερδέψουμε αύριο και τέτοια. Είναι όλα πολύ μεγάλα ερωτηματικά για την αυριανή αυτή η καταπληκτική συνάντηση. Γιατί? Γιατί ρε φίλε, μπορεί να κρατήσει πολύ λίγο. Να μαλώσουν, μπορεί το κλίμα να μην σηκώνει περαιτέρω κουβέντα. Μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Ναι. Γιατί μπορεί όντως να γίνει κουβέντα και αυτά και αν τοποθετηθούν όλοι, καλά, αντίο. Μόνο από έναν που έχω εγώ στο μυαλό μου να τοποθετηθεί, θέλουμε τουλάχιστον 3 ώρες. Να τοποθετηθεί ένας που έχω εγώ στο νου μου. Εντάξει. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Επίσης θα έχει ενδιαφέρον αν καταφέρουν να τους βάλουν όλους μαζί για να βγει μια φωτογραφία. Δύσκολα. Αλλά δεν νομίζω. Τώρα αυτό, Νίκο, που ζητάς είναι ο ορισμός υπερβολής. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Θα ήταν ωραίο να γίνει έτσι για να έχουμε την εικόνα αυτή τη πραγματικά συλλεκτική. Αλλά ούτε και εγώ το βλέπω να γίνει. Εδώ, φίλε, τι παίζει. Να είναι. Ντουλάπα. Ωπα. Να, κοίτα την ντουλάπα. Με κάνεις τέτοια ερώτηση μέσα στην τουρκοφωλιά. Ένα, 1-3. Λοιπόν, πάμε. Θα τα εξηγήσω τώρα αυτά. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Γεια σα, να πάρουμε τη γραμμούλα. Ναι, είσαι στον αέρα. Ναι, καλησπέρα. Ήθελα να πω για την αυριανή συνάντηση. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Για να έχει ενδιαφέρον, ναι. Θα πρέπει να διαβάσουμε ότι ξαφνικά έπεσε ξυλό μπουκέτα στη συνάντηση. Δηλαδή, να έχει λίγο ενδιαφέρον στη συνάντηση. Λες, δηλαδή, οτιδήποτε συζητηθεί θα είναι. Έχουν γίνει όλα, Δεν θέλουμε τώρα ξενέρωτα τώρα ήρεμα πράγματα και ειρηνική. Εμείς θέλουμε να ακούμε και πράγματα ποτήρια πέτρα. Ποιο ήταν εκείνο. Για να γουστάρουμε τώρα. Τη Super League δεν έχει γίνει ένα σκηνικό με ένα ποτήρι. Πριν 2-3 χρόνια. Δεν θυμάται ο διπλανός σου. Θα σου πω εγώ. Ήταν με τον Αλαφούζο και με τον Μαρινάκη. Ναι. Φοβερό σκηνικό. Που τότε ήταν σκοτωμένη, τώρα είναι κολλητή. Ναι. Που μπαίνει μέσα ο Μαρινάκης και τότε του λέει του Αλαφούζου κάτι και του λέει ο Αλαφούζος
Έλα, λέει, τι μπορεί, λέει, είσαι και χοντρό, θα ανέβει πίσω. Ναι, το θυμάμαι. Αυτό ήταν το ίδιο με τον Κωνσταντίνο, μετά που είχε βγει έξω και καλά, τον είχαν κοπανίσει. Ναι, με το ίδιο. Ναι, με του μπράβου και καλά. Ναι. Τέτοια θέλω. Και, ναι, και λέει ότι πήγε το πιάσει λίγο ο Μαρινάκη τον Αλαφούδη και τον κυνηγούσε με στην αίθουσα. Αποκλείται να έχει συμβεί αυτό. Τι ωραία πράγματα, τι ωραία. Ναι, όχι, να σου πω κάτι, αυτά είναι τα πιπεράτα μα τα ωραία. Δηλαδή, αυτά μένουν. Αυτά μένουν και τέτοια θέλουμε και αύριο. Δηλαδή να γουστάρουμε λίγο. Ή παλιά, δεν ξέρω άμα τα θυμάστε εσείς, με τον Μπέο που ήταν στον Πανιόνιο και πήγαινε κάτι στις συνεδριάσεις που είχε πάει και δεν τον αφήναν κάτι και έσβροχνε εκεί πέρα. Κινόταν, έπρεπε να πήγε έξω από κάτι ξενοδοχείο που δεν τον άφηναν, του επιτρέφαν την είσοδο. Δηλαδή, αυτά ήταν ωραία σκηνικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καλτ. Τουλάχιστον, παιδί μου, να έχει λίγο το popcorn εκεί πέρα, λίγο ένα αναψυκτικό, να βλέπει έτσι με ενδιαφέρον όλα αυτά. Δηλαδή τώρα ξενέρω τώρα και θα έρθει τη Σουέφα και ίσα ίσα αύριο θα είναι και τη Σουέφα. Δεν νομίζω να ξενέρω. Δεν νομίζω να ξενέρω τον Λιάννη. Πιστεύω να έχει ψωμί. Αύριο που θα είναι η επιτετραμένη του Σουέφα, αύριο πρέπει να γίνουν αυτά τα σκηνικά. Δηλαδή να είναι και αυτοί που θα τα βλέπουν. Άμα γίνουν αυτά αύριο με του ανθρώπου Σουέφα, θα μα το κλείσουν και δεν ξέρω πώ θα το ανοίξουν πάλι. Ναι, γιατί αν μα αποκλείσουν από την Ευρώπη. Θα λείψουμε αυτό το πράγμα. Καλά, είναι το ποσό. Για μένα αυτή είναι η λύση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το έχω ξαναπεί. Πέντε χρόνια off. Ευρωπαϊκά πέντε χρόνια. Εγώ τώρα, εγώ αν ήμουν UEFA και είχα τη δύναμη, θα έλεγα λοιπόν, εσύ μυαλό δεν βάζετε. Λοιπόν, πάρτε έναν ισόβιο αποκλεισμό και βλέπω σε πέντε χρόνια αν έχει το ελληνικό να βάλουμε. Αλλά προ το παρόν είναι ισόβιο αποκλεισμό. Ναι. Λοιπόν, και θα σου πω εγώ μετά αν θα μαζευτούν λίγο. Λοιπόν, άλλη λύση δεν υπάρχει τώρα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Αλλά άλλη λύση δεν υπάρχει. Δηλαδή πρόκειται να σταματήσουν οι μένοι, οι δε. Και να σου πω κάτι, ξεχνάτε κάτι σημαντικό. Ο Μελισσανίδης, δεν το βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή ότι είναι, θυμίζει τα παγόνια σε κάτι πάρκα. Λοιπόν, επειδή η ΑΕΚ δεν είναι διεκδικήτρια. Καθίστε η ΑΕΚ να είναι διεκδικήτρια πάλι πρωταθλημάτων και να χτυπάει τίτλους. Και θα σου πω αν θα μιλάει κι αυτός ή όχι. Και είναι γνωστό κιόλας ότι. Και ο Μελισσανίδης είναι άνθρωπος πολύ έτσι. Του Σαββάρ Βίδερ, ναι, παιδί μου, και ναι, υψηλού επιπέδου. Με το Ζαμπούνι έγραψε. Το βιβλίο ήταν με το Ζαμπούνι. Βέβαια. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι για παράδειγμα η ΑΕΚ του χρόνου θα είναι διεκδικήτρια και ο Μελισσανίδης θα είναι μη μου άπτη και δεν θα μιλάει. Απλά τώρα φέτος κάνει το παγόν γιατί είναι η ΑΕΚ χάλια και είναι τρίτη και τρίτη από τώρα. Και κάνει και το γήπεδο. Ή φανταστείτε σοου να μπει κάποια στιγμή ο Δημητράκης Γιαννακόπουλος στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού τι έχει να γίνει. Εκεί θα είναι καταπληκτικό. Εκεί θα είναι το μεγάλο σοου. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα, έναν απέναντι Μαρινάκης με Γιαννακόπουλο Δημήτρη. Δεν νομίζω ότι έχουν τόσο κακές σχέσεις πάντως. Οικογενειακά από παλιά οι Γιαννακοπουλέοι με τους Μαρουνάκηδες. Καλά, κοίταξε τώρα με απογοητεύεις με αυτό που λες. Γιατί θα αναγκαστώ να σε χαρακτηρίσω στον αέρα της πόλης. Όχι μη. Λοιπόν, γιατί θα σε θυμίσω, πιο κολλητός από τον πατέρα με τον Μαρινάκη δεν υπήρχαν και σκοτώθηκαν στο ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχαν πιο κολλητοί από αυτούς τους δύο. Ήταν αυτοκόλλητοι. Διακοπές μαζί πηγαίνανε. Και σκοτωθήκαν λόγω του ποδοσφαίρου. Και μου λες τώρα εσύ ότι έχουν καλέσει και τον Δημητράκη. Όχι, ρε, δεν σου λέω ότι έχουν κάποια προσωπική σχέση οι δυο τους. Απλά από όσο ξέρω, από παλιά εφοπλιστές αυτοί οι Γιαννακοπουλέοι που ήταν αυτοί που ήταν οι παππούδες τώρα, έτσι. Πατέρας Μαρινάκης με τον θείο Δημήτρη και πατέρα Δημήτρη. Ότι είχαν μια πολύ καλή σχέση. Και σου λέω λοιπόν ότι ο πατέρας με τον Μαρινάκη ήταν κολλητή και στο ποδόσφαιρο λόγω του ποδοσφαίρου δεν μιλούσαν, λέγανε για κάποια χρόνια μετά. Δεν ξέρω αν μιλάνε σήμερα που μιλάμε, αλλά δεν μιλούσαν. Ναι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο έχει κάνει ανθρώπους, δηλαδή να είναι φιλίες ετών και διακόπτονται. Ναι. Λοιπόν, και το τελευταίο που ήθελα να πω, αυτοί οι Αμερικάνοι, κύριε Μοσκοβίτη, που ήρθαν τελικά, τι έγινε. Είναι να έρθουνε. Είναι από πού έρχονται από την Αιθιοπία, αντί θα πέπε. Υπεραταλτικό το ταξίδι δεν είναι εύκολο. Θέλει μια διαδικασία. Αυτό τώρα κλείσανε ή θα δούμε. Υπάρχει συμφωνία με τους συγκεκριμένους. Το θέμα είναι να προχωρήσει η συμφωνία. Εντάξει, τρόπο που παίζουμε το Σάββατο. Τη Δευτέρα παίζουμε τον Παναθηναϊκό. Δύσκολα. Στο ΆΚΑ, άστο. Εντάξει, ωραία, να σου πω κάτι για τους ρώτησα. Οπότε είναι χαμένο το παιχνίδι, οπότε υπάρχει η δικαιολογία για την καθυστέρηση. Επειδή έχει και να έρθουν, τι με τον Παναθηναϊκό θα του κάνουν. Δηλαδή, έχεις ακόμα είναι... χρόνο. Είναι η αλήθεια. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, έξι ακόμα χρόνο. Λοιπόν, και να κλείσω έναν επίλογο. Δεν μου λες κύριε Παπαδόπουλε. Εδώ, ναι. Ένα μήνα έξω τέτοιος, ο Ζορ Γουέα. 30 με 40 μέρες. Θα γίνει μια προσπάθεια μπας και επιστρέψει νωρίτερα, θα δούμε. Ωραία. Θα πω γιατί είπα Ζορ Γουέα. Όλοι αυτοί που χαρακτήριζαν τον Ιντέγκερ, παιδί μου, ότι δεν βρίσκει θάλασσα μέσα στη βάρκα όταν είναι. Και άμα τώρα δηλαδή
κάνει καμιά γκέλα ο Άρης, θα είναι ίδιο που θα λένε έλειψε ο Ιντέγε. Εννοείται. Όσοι οι μισοί που τον κράζανε τώρα θα λένε χάνουμε τον Ιντέγε και αν ήταν ο Ιντέγε θα ήταν διαφορετικά. Εννοείται. Πάντα αυτό γίνεται. Δηλαδή αυτό ήθελα να σε πω. Πάντα αυτό γίνεται. Σε όλες τις ομάδες, αυτό που έχουμε πάντα υπάρχει σε κάθε ομάδα, στον Πάοκ δηλαδή είναι ο Πέλκας αυτή τη στιγμή. Στον Άρη πρέπει να είναι ο Ιντέγε λογικά. Βάζει γκολ, πεχτάρα! Το χάνει η Ιντέγε. Όχι, περίμενε. Θα σου πω για τον Πάοκ τον Πέλκα. Ο Πέλκας αυτή τη στιγμή στον Πάοκ κάνει λάθος, μπινελίκη. Κάνει κάτι σωστό, κατατύχη έγινε. Δεν το ήθελε. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ο Ιντέγε αυτή τη στιγμή ο παίκτης ο οποίος τον βρίζουν και άμα τυχόν χαθεί κανένα τέτα τέτα από κανέναν άλλον, αν ήταν ο Ιντέγε θα ακουστεί στο γήπεδο εκεί που στα δημοσιογραφικά, θα ακουστεί άρα να ήταν ο Ιντέγε, τώρα το έβαζε. Απλά να κρατάς λίγο, λίγο face control, να θυμάσαι πρόσωπα, ποιοι τα λένε για να μετά όταν κάνουν τον μπιφτέκι την κολοτούμπα, να τους θυμάσαι ποιοι είναι, έτσι. Τους μελισανίδες δεν τους μπορώ. Δεν τους μπορώ. Δεν τους μπορώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Κυβιστισόπουλος. Big Four, ρε φίλε. Τι ψωμί έχει να βγει αύριο. Και το κορυφαίο είναι ό,τι και να γίνει συνάντηση. Βρε κρατήσει λίγο, βρε κρατήσει πολύ. Μαλώσουν, δεν μαλώσουν, τα βρούνε, δεν τα βρούνε. Θα είναι μετά, φίλε, οι διαρροές. Εκείνο τα λεφτά πλέον. Για μένα μετά από τέτοιες καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός λέει εκείνο. Ο ΠΑΟΚ λέει το άλλο. Η ΑΕΚ βγάζει αυτό. Ο Παναθηναϊκός διατείνεται γι' αυτό. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία, φίλε. Αυτά είναι τα ωραία πλέον, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Εγώ μιλούσα με τον Ατρίδη σήμερα, του λέω θα είσαι πρώτον πολύ τυχερός για μένα, προνομιούχος που θα είσαι κοντά, θα είσαι μια ανάσα από εκεί όπου είναι όλη η κατάσταση. Του λέω αυτό που λέγαμε χθες. Υποθήκη το σπίτι μου για να έρθω εκεί πέρα. Και μου λέει, χρειάζεται φιλαράκι μου, έλα εδώ. Εγώ. Έλα, μείνε σε μέσα, πάω. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Το ξενέρωμα για αυτούς που θα είναι εκεί ναι. Είναι ότι ενώ θα είναι πολύ κοντά, δεν είναι μέσα. Και βρίσκονται στην αμήχανη θέση να είναι από έξω και να περιμένουν. Κάτι το οποίο είναι πολύ ξενέρωτο, κατάλαβε. Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται μέσα. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν είσαι μέσα για να ακούς τι λένε. Ναι. Είσαι πολύ κοντά, αλλά δεν είσαι εκεί, κατάλαβε. Και μετά ο καθένα ξέρει, όταν βγαίνει, τα μεταφέρει όπως θέλει. Λέω εγώ. Εγώ το αυριανό θα το χαρακτήριζα σαν ένα αγώνα βόλη. Που μπορεί να γίνει και ένα 3-0 μέσα σε μία ώρα, έτσι. Μπορεί να γίνει και ένα tie break και να παίζουν 3 ώρες. Πας, ξέρεις πότε θα πας. Ένα αγώνα τένις. Ένα ακόμα καλύτερα. Ναι. Πας, δεν ξέρεις πότε θα φύγεις όμως. Μπορεί να κάτσεις λίγο, μπορεί να κάτσεις πολύ. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάνε και μετά από μισή ώρα να αρχίζει να φύγει ο πρώτος και να πούνε τα βρόντιξε, ένταση, σηκώθηκε, έφυγε, ώρα 0, δεν βρέθηκε λύση, προβληματισμός στην UEFA. Ή μπορεί να πάνε και να πούνε σε πολύ καλό κλίμα, ανέβει σε κάποια φάση. Το σε πολύ καλό κλίμα το δίνω 5% πιθανότητα και πολύ μπορεί να λέω. Ναι. Το σε πολύ καλό κλίμα. Σε κάποια φάση ανέβηκαν οι τόνοι, ναι. Αλλά με την παρέμβαση των ψυχρεμών. Ναι. Τότε εκεί ο επιτετραμένος της UEFA τάδε. Ναι, ο κύριος Χούμπελ, ναι, πώς λέγεται. Ξέρω εγώ. Μπα Χούμπελ, όχι, έχει χρωματιστεί. Πες κανέναν άλλο. Λάκοβιτς, όπως λένε αυτούς όλους. Ο Γιάκα, ναι. Όλα αυτή που είναι εκεί πέρα, δεν ξέρω, Εντάξει, σημασία έχει ότι αύριο είναι. Έχει εμβόλυμη αγωνιστική. Κανείς δεν ασχολείται με αυτή. Τίποτα, αγάστη. Έτσι. Όλα τα και φώτα όλοι εκεί. Περιμένουμε αυτό το παιχνίδι. Παιχνίδι. Καλά το είπες. Τη συνάντηση το Big Four. Λανθάνουσα γλώσσα συνάδελφε. Ναι. Πολύ ναι. Καλά το είπες. Και αύριο έχει καλά παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακό αύριο. Και ο Παναθηναϊκός παίζει. Ναι, Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Παναθηναϊκός Ατρόμητος, για χαρά. Εδώ ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, είναι επικίνδυνη έξοδο για το Ολυμπιακό. 5 και 4. Ούτε καν θα ξεκινήσει η συνάντηση μέχρι τότε. Δεν ασχολείται κανένα με ο Ολυμπιακός και αυτά. Το πιο διάφορο μάτς αύριο νομίζω είναι στις 3 σε ένα Λάρισα Πανετολικός, δηλαδή δεν πρέπει να το δει. Δύσκολα τα πράγματα για να πάει κάποιος στο ΑΕΛΕΦΣΙ Αρίνα. Τέλειση ώρα το μεσημέρι τώρα Τετάρτη να δεις Λάρισα Πανετολικός. Ναι. Προτιμώ να βάλω επανάληψη της απαράδεκτους. Έτσι είναι φίλο, πιστεύω παντός εκεί όμως είναι. Μικίνες. Όπως φίλος της ομάδας εκεί βλέπεις. Μικίνες. Είστε από Κίνες. Κατά τα άλλα, τι γίνεται, Νίκο, τι έχουμε άλλο. Κατά τα άλλα, φίλε. Ο Ιντέγε, τι έπαθε το παλικάρι. Ιντέγε. Λοιπόν. Ο Ιντέγε έπαθε θλάση. Νωρίς, τα έγραψε ο Λαμπαουτάρα, θα διαβάσατε. Πρώτοι εμείς, πρώτοι εδώ, να τα λέμε και αυτά έτσι λίγο, να τα κρατάμε. 30 με 40 μέρες στο πολύ θα μείνει off. Τελευταίες αγωνιστικές κανονικής διάρκειας θα είναι έτοιμος αυτός. Αν δεν γίνει κάποιο θάμα και επιστρέψει νωρίτερα, θα δούμε. Μάλιστα. Τώρα ξαφνικά όλοι βγήκανε. Τι ζημιά πάθαμε τώρα, λέει με τον Ιντέγε. Για πρέπει λίγο να αποφασίσετε. Το χάσαμε τον Ιντέγε, λέει τι ζημιά πάθαμε τώρα. Κατάλαβες. Μέχρι πριν 3 μέρες. Έλα μωρέ τώρα με το κρέας που τα χάνει μπροστά από την εστία μωρέ τώρα. Σκληρά λόγια. Λένε κάποιοι, δεν υιοθετώ. Ναι. Εντάξει, ναι. Εγώ την άποψή μου για τον Ιντέγε την έχω πει. Ναι. Αλλά τώρα θα γυρίσει πάλι τον πιφτέκι αν είχαμε τον Ιντέγε τώρα. Έχει άλλον. Σέντερφορ. Το Διαμαντόπουλο, αλλά δεν υπολογίζεται από τον Ένινγκ.
Ο Ντιγκινί δεν είναι σεντερφόρ. Όχι, αλλά μπορεί να το. Ο Λάρσον δεν είναι σεντερφόρ. Επίσης δεν είναι, αλλά μπορεί να την παίξει τη θέση. Ναι, ρε παιδί μου, κλασικό φόρο, αλλά δεν έχει, αυτό λέω. Πρόσεχε με λίγο, πρόσεχε με λίγο. Λύσεις εκ των έσω. Ένα που θα παίξει πάρα πολύ φυσικά. Και λύσεις ανάγκης. Αυτό. Ναι, γιατί. Μα έτσι κι αλλιώς είναι το τυπικό κομμάτι. Δηλαδή, γιατί μπορεί να βγει στην αγορά να πάρει φόρο τώρα. Δεν μπορεί. Εγώ είπα χθες εδώ. Το άκουσα, Νίκο, το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Το θυμάμαι εγώ και περιμένω την Παρασκευή. Ωραία. Παρασκευή. Παρασκευή. Έτσι, μπράβο. Να δούμε, θα γίνει με Φιωρίν. Μην πα την Κυριακή στο Άρη. Άμα ήταν ο Φιωρίν, είναι κανονικό φόρο Φιωρίν. Αυτό είναι ο στόχο του Άρη. Να είναι ο Φιωρίν. Mm-hmm. Α δούμε. Που ο Παπαζαχαρίας και ο Παπαστεριανός. Κουλοχέρι τώρα να πω. Και ο Κουλοχέρι. Ψωμάκι φάγατε τον Άρη. Για να μην παίξει ο Τουρμισάη. Κινείστε κατά ενός αδέλφου σα. Τριτανακοπέ, πώ τα έλεγα. Και είστε και καλά παιδιά, Μαρτία από το Θεό δηλαδή. Ναι. Με τον Παναγόπουλο εκεί πέρα. Παπασούγκαρ. Και ο Σκέτζο ήταν. Όχι. Όχι. Ο Μαλού. Ο Μαλού. Ο Μαλού. Και ο Κιζερίδη. Τρομερά πράγματα. Αυτή τι κάνανε, Νίκο. Γιατί κάτι πήρε το μάτι μου σήμερα. Του Άβελ. Κάτι πήρε το μάτι μου σήμερα. Αλλά δεν το διάβασα. Πανάκοπουλο που του εκπροσωπεί. Έκανε πρόσθετη παρέμβαση για να μην ανακληθεί. Να μην ακυρωθεί η απόφαση ανάκληση του δελτίου. Α, μάλιστα. Τρομερά πράγματα. Αυτό όμω τι του επηρεάζει αυτό, δε φίλοι, για ανάκληση του δελτίου. Εντάξει, ο Παναγόπουλο μια ζωή ρε, λέει ότι χρωστάει λεφτά ο Άρης χρωστάει λεφτά στου πελάτε του. Μάλιστα. Αλλά είναι η ίδια περίπτωση πάλι. Είναι χρήματα τα οποία φίλονται την παλιά πάει στου ποδοσφαιριστέ αυτού. Εντάξει. Τα οποία Νίκο έχουν γραφτεί αγόρι μου. Έχουν γραφτεί φίλοι. Φωνή. Φυσικά πρόσωπα. Ναι, εντάξει. Okay. Τα πάντα διεκδικήσουν από εκεί. Ωραία. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα, δηλαδή τώρα αυτό μας λες. Πήγε 7, όχι, δεν πήγε. Α, νόμιζα πήγε, sorry. Και 57 είναι, Νίκο. Θα βάζουμε λίγο μπάσκετ. Άντε πάλι. Περιστέρι Μόρναρ Μπαρ, ρε φίλε. Τι ώρα. Τώρα 7. Το βάλουμε. R3. Ποιο ευρωπαϊκό του Περιστέρι. Όχι, όχι. Βάλε Νόβα 1-2, κάπου έχει Προμηθέας λίγο αυτά και τα ρωτώ. Ποιον παίζει. Σπανία δεν παίζει, αυτό παίζει. Μάνα Ρέγερ Βενέτσια. Α, Ιταλία. Ναι. Μάλιστα. Και 9,5 ώρα, φίλε Μπρίδιζι Πάοκ. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι η εβδομάδα είναι τώρα. Πάοκα, 9,5 ώρα. Μιλάμε για εβδομάδα τώρα Γολγοθά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Πότε είναι αυτή η Ευρώπη, Ρενικό. Άλλες δύο εβδομάδες που μπορούμε να κάνουμε. Το σημερινό και άλλες δύο. Πω. Κάτσε την επόμενη εβδομάδα που παίζει. Σαραγώσα, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί. Ναι. Δεύτερο εκτός. Ναι. Και άλλο ταξίδι. Και τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας είναι με Telekom Vonis 9,5 ώρα. Πω. Άστο, ρε, είναι δράμα. Κάτσε, ρε, Δευτέρα παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Με Σαραγώσα πότε παίζει. Νομίζω Τετάρτη. Πω, καλά. Τι να κάνουμε, φίλε. Δεν μπορείτε να του πείτε, παιδιά, εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε. Τι να κάνουμε, ρε, φίλε. Μπορείτε να το πάρετε, δεν είναι θέμα. Και το Σάββατο μετά Κολοσσό. Δυσκολές. Από όλα τα μάτια που έχει να παίξει μέχρι μόνο Κολοσσό έχει ενδιαφέρον, όλα τα άλλα είναι. Ο Γολγοθάς για τον Πασχετικό Πάο. Πραγματικά. Δύσκολα είστε. Πραγματικά. Πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων. Τέλεια, λοιπόν. Εξαιρετικά. Και 59 πήγε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Ένα από τα αγαπημένα remix. Ένα αγαπημένο track. Ένα αγαπημένο track το οποίο το ζητάτε και εσείς πολύ συχνά. Και το ακούσατε. Εντάξει, θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε και μεθαύριο το βράδυ. Σε ένα. Πώς το λέγει ο Τσουβέλλας, ένα. Τίσμη, φίσμη, χίσμη, πάρτι. Το οποίο θα γίνει. Ναι, τρομερά πράγματα. Λοιπόν. Το release του track έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Το ακούσατε αποκλειστικά εδώ για πρώτη φορά. Έτσι, κατάλαβες. Δηλαδή, ασχολείσαι πολλή ώρα με το τραγούδι χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Και χωρίς κανένας να δίνει σημασία. Λοιπόν, πάτω εκείνο το βίντεο του Σουβέλλα, δεν ξέρω αν το έχει δει. Πόσες αλήθειες έχει. Δεν μου αρέσει τόσο να σου πω. Κατηγορίες ραδιοφωνικών παραγωγών. Και την πρώτη φορά που το είδα, το επεξεργάστηκα και λέω πόσα αλήθεια ρε φίλε κρύβει αυτό το πράγμα. Έβαλε μέσα. Για αυτούς που κάνουν τέτοιες εκπομπές με τέτοιες μουσικές, ας πούμε. Για τα αθλητικά ραδιόφωνα. Για αυτούς που κάνουν έντεχνο. Mm-hmm. Okay. Είχε βγάλει τέτοιο. Ο Νικόλας Ορίζλας, ας πούμε, που κάνει μια εκπομπή με έντεχνα τραγούδια, ας πούμε. Νικόλας Άσημος, βρε μπαγάσα. Είχε πολύ αλήθεια, γιατί υπάρχουν όντως και αυτοί. Και υπάρχουν και αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, με τα τσιχλοτράγουδα, τα γνωστά, τα ξένα τα τσιχλοτράγουδα, που, μουσικά ραδιόφωνα. Που περισσότερο ταιριάζει σε αυτούς, αυτό που έλεγα. Βγαίνουν ρε φίλε, δηλαδή έξω μπρά πέφτει μετεωρίτης, να σβάζεται ο κόσμος έξω στα πεζοδρόμια και να είναι ένα τρομερό απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Το κόνσεπτ. Ναι. Το κόνσεπτ είναι αυτό, τι να κάνουμε. Εντάξει, όπως και εμείς δεν βγάζουμε τους εαυτούς μας απ' έξω. Εντάξει, και εδώ πέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο στη γραμμούλα. Εντάξει, ναι. Okay, φίλε, να πάρουμε μια γραμμούλα. Ναι. Κατάλαβες. Παίρνουμε τη γραμμούλα και είμαστε κομμένοι. Παίρνουμε τη γραμμούλα και τα λοιπά. Στρώνουμε μετά. Πώς το βλέπεις το καινούργιο που ήρθε στον Άρη. Καλώς, θα τον δούμε. Εντάξει, θα σκαλά. Καθρέφτη στο γήπεδο. Καθρέφτη στο γήπεδο, ναι, είτε πάντα. Καλό φωτογραφικό θα δούμε. Εντάξει. Νωρίς να τον κρίνουμε. Καθρέφτη στο γήπεδο.
2-3-10-2-87-3-8 γιατί μας αρέσει να παίρνουμε γραμμούλες. Λοιπόν, τις δικές σας γραμμούλες μέχρι και τις 7.30 που θα πάμε παρέα. Φέρτε γραμμούλες στο λαό. Φέρτε γραμμούλες στο λαό. Θα τις πάρουμε όλες. Θα τις πάρουμε όλες. Λοιπόν, είχε σήμερα και ανάρξη DPG, ρε φίλε. Σαν counting down, ας πούμε, για την. Για τον black hole. Ναι, ρε φίλε, αφού την Παρασκευή είναι. Ναι. Και σχολίασε και ο Νίνο από κάτω. Καλά, εντάξει. Black Hole of Athens presents DPG 7000. Ωραία, φίλε. Και εσύ μου λέτε Big Four, εδώ είναι το πάρτο την Παρασκευή. Εκεί, αν μπορούσαμε να πάμε, θα ήταν το πολύ καλό. Και όπως έγραψε, έτσι, getting ready to open a hole in the hole. Ναι, σε παρακαλώ, ρε φίλε, εντάξει. 24/1/20, Black Hole of Athens. Δίνω ξεπολιτάς από κάτω, κλάμα. Μιτσάρα, μην ακούς κανέναν, είμαστε μαζί σου. Ναι. Η 13 σ' αγαπάει, Μιτσάρα μου, να είσαι σίγουρος, ένας ένα και την οικογένειά σου, κανένας και πουθενά. Ο μόνος αληθινός Παναθηναϊκός εκεί έξω με παντελόνια είσαι. Πρόεδρε, είσαι μια κατηγορία μόνος σου, πολύ μπροστά από όλους, μην αλλάξεις ποτέ. Σε άλλη διάσταση. Πρόεδρε, μην μασάς. Ο ΠΑΟΚ ακόμα κοιτάει το βάρα, γράφει άλλος, ό,τι ήταν. Πρόεδρε, πρόσεχε με τα βίντεο όταν οδηγείς, του λέω. Ρε παιδιά, πρέπει λίγο, όταν μπαίνετε σε αυτά τα post από κάτω και γράφετε, ναι. Πρέπει να έχετε λίγο και το νου σας. Δηλαδή το post, με ποια αφορμή γίνεται. Δηλαδή ο άνθρωπος θέλει να πει ότι εγώ την Παρασκευή θα παίξω μουσική στο μαγαζί μου, τέλος πάντων, ή στο μαγαζί φίλων. Ναι. Να το πω έτσι πολύ απλά. Ναι. Ωραία, δηλαδή ασχοληθείτε με αυτό. Δηλαδή, τι του λέτε βλακίες. Θα μου πεις, όταν είσαι ένα πρόσωπο που έχει καμιά 1 εκατομμύριο followers, οκ, okay, θα γίνει και αυτό, αλλά δηλαδή, να έχουμε το νου μας λίγο πού απευθύνεται. Έλα, πες την αλήθεια, πρόεδρε, πώς γίνεται να τους πετσοκόβεις έτσι. Μόνο εσύ ρε άρχοντα, εσύ και όλοι τους. Ωραία, φίλε. Και μπολ, ναι, μπολ άρχοντα, ρε συμπληρώνει ο φίλος. Από κάτω, πολύ σωστή το υστερόγραφο για να είναι καλυμμένος. Εντάξει, οκ. Okay. Αμέσως το 1142 γράφει, και γελάει. 1142, το εγγραμμένο DPG. Εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Ναι, ρε προεδράρα, μάλιστα. Δημήτρη άρχοντα, πάρε μα τα υπάρχοντα. Οκ, okay. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει, Δημήτρη Γιανακόπουλο. Black Hole of Athens Press DPG 7000. Όλοι θα θέλαμε να τον έχουμε φίλο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μην είσαι σίγουρος. Όλοι. Γιατί? Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα τον ήθελες για φίλο. Γιατί? Δεν θα είσαι και τόσο σίγουρος, παιδί μου, τώρα είναι λίγο ανακυκλωθημικός είναι άνθρωπος. Εντάξει. Δεν θα ήθελες να βγαίνεις έξω μαζί του για καφέ, ας πούμε. Δεν ξέρω αν πηγαίνει για καφέδες. Αν είσαι τέτοια φάση. Είναι λίγο γενικά. Να σε φωνάει στο γραφείο του. Που είναι όλο μαύρο, γύρω εκεί πέρα. Ναι. Να σε φωνάει στο γραφείο του γιατί. Ως φίλο. Για χαβαλέ. Για χαβαλέ, ναι. Για χαβαλέ. Ναι. Δεν ξέρω και τίποτα άλλο. Δεν θα χαιρόμουν να αν μου έλεγε κάποιο, ξέρω εγώ, σε ψάχνει ο Δημήτρη. Όχι, όχι. Σε περιμένει στο γραφείο του. Καταλαβαίνετε. Όχι έτσι. Ναι. Νομίζω ότι αν σε έψαχνε με αυτόν τον τρόπο θα σε έβρισκε και δεν θα σε φώνε στο γραφείο του. Οκ. Ναι. Να σε έπαιρνε τηλέφωνο, α πούμε, και να σου έλεγε. Έλα, ρε, από το γραφείο να τα πούμε λίγο έτσι. Αυτό. Να μαζευόμουν και πάλι λίγο, να ξέρει λίγο. Δεν μπορώ σήμερα, Δημήτρη, ξέρω, θα κανονίσουμε πουθενά άλλο αύριο. Όχι, ρε, με πολύ ωραίο τρόπο. Έλα να τα πούμε τώρα από εδώ, άντε εντάξει. Έλα. Φέρει και δύο καφέδες, ας πούμε. Τέτοια πράγματα. Τυπώ στο σπαστό. Θα φέρει σπαστό στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Είναι δυνατόν. Πωλήθηκε στην ΑΕΚΟ Αραούχο. Μέσα εισαγωγικά. Είσαι ένα ποτό αλκοολού. Τι πωλήθηκε στην ΑΕΚ. Γράφει η Ισπανική εφημερίδα. Τον αγόρασε. Λα προβίνθια. Η ΑΕΚ αγόρασε τον Αραούχο. Έτσι λέει εδώ. Ψέμα. Δεν το πιστεύω. Τον πουλήσαμε σε άλλη ομάδα, έχει πει λίγο ο πρόεδρος Λας Πάλμας. Δεν γίνεται. Την κάποια στιγμή δεν μπορούμε να πούμε και η εφημερίδα λέει ότι είναι ο Ραούχο. Καλά, αυτός ο πρόεδρος Λας Πάλμας είναι ο υπερπαπατζής σας. Όπου μιλάμε για μεγάλος ψεύτης δηλαδή. Αυτή είναι μεγάλη φυγά, το θυμάμαι το Ματέο, άστο είναι ο τύπος. Δηλαδή, πιο... Αυτό το παλικάρι είναι στον Ερυθρό Αστερά. Ναι. Μάλιστα. Πιο πολύ πιστεύω με τον εχθρό μου παρά αυτόν. Σκληρά λόγια έχει πει. Αφού είναι ανακόλουθος, ρε φίλε. Ναι. Μια τον πουλήσαμε. Μια και κοιτάς έξω. Ναι, μια... Εννοείται. Μια τον πουλήσαμε, μια δεν τον πουλήσαμε. Μια συζητάμε, μια δεν συζητάμε. Εντάξει. Στον Ερυθρό Αστέρα παίξει το μεταξύ. Ναι. Εμείς μιλάμε τον Άρη Τάχα. Ναι, εντάξει. Ναι. Okay. Ή όπως έγραψαν κάποιοι. Πάνε τον παγκάρι δανεικό. Δανεικό. 500.000. Μάλιστα. Τον πούλησε ο Ερυθρό Αστέρα. Τον πούλησε. Ποιο? Ο Λας Πάλμας. Ναι, τον πούλησε. Ναι. Δύο χαρτιά. Ναι. Not bad. Να ξυγκάζει πρόβλημα να δραστηριοποιήσει. Είναι κολλό, ρε φίλε. Τι ρε, ανάγκη έχουν. 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια. Με την ωραία υπεύθυνη τύπου που έχουν. Και το έδωσε και πρόκριση στο Champions League, δεν είναι. Άρα τα πήρε πίσω. Γκολ με το καλημέρα. Και με το παραπάνω. Έτσι. Τα πήρε πίσω. Μια εικοσάρι δεν έβαλε τσέπη. Ναι, κάπου έβαλε. Άστο. Και παραπάνω. Και παραπάνω μπορεί. Ναι. Μόνο είναι έτσι αλλιώ. Μόνο παίζει μπάλα. Ναι. Άρα μια χαρά. Μια χαρά. Τη δουλίτσα την έκανε για τα 2 εκατομμύρια. 2-3-10-2-87 και 3-8 κατεφορμέ μου σήμερα.
Εκτός εδώ εμείς παίρνουμε γραμμούλες. Παίρνουμε γραμμούλες, πάντα. Εντάξει, είμαστε πολύ ανοιχτοί σε αυτό το θέμα. Και ακούει τώρα ένα παιδί, μπαμπά, τι εννοούν αυτοί. Του σηκώνω τηλέφωνο, τι εννοεί. Σηκώνω τηλέφωνο, αυτό που λέμε και εμείς. Φυσικά, εννοείται. Στο μεταξύ, εδώ μεταξύ. 9.30 ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν, οπότε οκ, εντάξει, θα δει και το παιχνίδι την Παρασκευή. Γιατί εδώ είστε το συζητούσαμε πριν, εδώ, το συζητούσαμε πριν εκεί που ήμουν, ότι αν. Τι ώρα παίζει, πότε παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγα. Και σε είχε διασχολείται, ρε παιδιά, τώρα. Αυτή τη μουσική ήθελα να παίξει. Τι έχει ασχοληθεί με τον Παναθηναϊκός, πες το, Βιλερμπάν. Παρασκευή, παίζει. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν, ναι. Αλλά, να. Καλά, και την προηγούμενη εβδομάδα έπαιζε και ήταν, έκανε σαφάρι στο, στην Αφρική. Πριν κάνα δύο εβδομάδες, πότε ήταν. Αφού έχει το μάνο. Ο αρχηγός τον μασάει με τον αρχηγό τον δεν μασάει, όπως έγραψε. Αφού έχει το μάνο πίσω, δεν ήξερα. Μάνο είσαι, ρε φίλε. Κύριε Μάνο. Ο Μάνο, πόσε ιστορίες μπορεί να έχει, ρε φίλε ο Μάνο. Πρέπει να είναι ανοιχτό βιβλίο από ιστορίες ο Μάνο. Από αυτές που μπορεί να πει. Χώρια όσες δεν μπορεί να πει. Εντάξει, κάποια δεν έχει. Okay. Πόσο χρόνο είναι ο Παναθηναϊκός αυτός, πολλά. Ξέρω εγώ, πότε που είναι Γιανακόπουλη. Από πότε έχει ο Παύλος τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Καλά. Από τότε. Από τότε είναι και ο Μάνο. Έφορο, ξέρω εγώ, τι μάνατζερ, μετά πρόεδρο. Εντάξει. Ήταν πέναλτι, κύριε Μάν. Μάν Παπαδόπουλο, ρε φίλε. Αυτό τι επαγγέλλεται. Υπάλληλο τη οικογένεια Γιανακόπουλου, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι ωραία δουλειά, Νίκο, ε. Να μην είχαμε τιμήσει μια τέτοια δουλειά. Δεν είναι καλή δουλειά το να δουλεύει στου Γιανακοπουλέου. Τουλάχιστον μέχρι τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι το συνεχίζει και ο Δημήτρης αυτό. Γενικά τα προνόμια αυτών που δουλεύουν στη διανέξη, για παράδειγμα, είναι πολλά. Του σπουδάζουν τα παιδιά κάτι τέτοιο. Ναι, έχει τέτοια πράγματα. Ναι. Το οποίο το έχει διδάξει ο Παύλος και Θανάστρε, παιδί μου, οκ, αλλά σου λέω ότι συνεχίζεται. Λένε. Έτσι λένε. Εγώ περιμένω να δω την ταινία. Κάτσε, φίλε, ακόμα ξεκίνησε τα γυρίσματα. Μέχρι να γίνει ταινία, έχουμε δρόμο. Περιμένω να δω την ταινία πρώτον για να δω κάτι διαφορετικό που ενδεχομένως να μην ξέρουμε. Η ταινία θα είναι αμυγός για τον Παύλο Γιανακόπουλο. Για την οικογένεια γενικότερα, αλλά και για τον Παύλο κύριος. Μάλιστα. Και φυσικά. Δηλαδή έχουν τέτοια ιστορία αυτή, φίλε, που γίνεται ταινία. Γιατί όχι, θα μου πει. Το τεράστιο είναι, ρε παιδί μου, πώς ξεκίνησε λέω, όχι μόνο η ενασχόληση με τον Παναθηναϊκό, η οικονομική του αυτοκρατορία. Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου. Και ναι. Εγώ σκέφτομαι αν είναι η ιστορία του είναι για να γίνει ταινία. Και μετά λέω, αφού πληρώνει. Αφού πληρώνει, μια χαρά. Και ταινία γίνεται, γιατί να μην γίνει, δεν κατάλαβα. Και υπάρχει μεγάλο δάνειο κατακρανίζω. Εγώ το λατρεύω, σαν θεπέ. Εντάξει, είναι, είναι τεράστιο δάνειο κατακρανίζω. Τον αγάπησα βέρα στο δεξί, μετά ανακάλυψα και παλαιότερες δουλειές τις οποίες είχε κάνει. Φτερά του έρωτα, δηλαδή. Πολύ, πολύ, πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Ουδάνη. Μιλούσε παντού έτσι. Και επειδή ξεφυσούσε λίγο, έπαιρνε ναι, ναι, λίγο. Τι εννοείς, Ρεγκίνα. Ναι, αυτό πράγμα. Στρατό μου. Ναι, φύγε αυτό μπροστά μου. Σαν να ρε παιδί μου έσβηνε λίγο. Ναι, ναι. Επιθαράτιο το ρόγχο. Το βάζει νεκρά. Και τα έπαιρνε τσουλάει μόνο του. Τι να πω, ξέρω εγώ. Και ο άλλος ανακάθιζε το ίσχυ με το μικρό το δαχτυλάκι. Στα πέρα σε κάθε επεισόδιο. Ξανά και ξανά και ξανά. Φτάνει. Φτάνει. Διώχτωνα. Που λέει και ο Μπουγάτσας. Διώχτωνα. Λοιπόν. Κόσμος είναι δεφορμές σήμερα, φίλε. Εντάξει, φίλε. Μάλλον, τι κάνουμε, μάλλον τα λέμε εμείς πολύ καλά. Μήπως είναι Blue Tuesday. Όχι, μάλλον. Σήμερα γιατί σας βγήκαν όλοι στην Blue Monday. Επειδή είμαστε πολύ αυπολαυστικοί. Λες, ε. Ναι. Δεν θέλω να μας χαλάσω τον ρυθμό των σκέψεών μας και του λόγου μας. Το σχέδιο επιτείνει να απολαύσει το Παναθηναϊκό. Βάζει μπρο σχέδιο επιτείνω που προκράζει σημαντικέ αλλαγέ. Όλη μέρα εκεί μέσα είστε. Όλη μέρα κράζεται, αλλά όλη μέρα εκεί μέσα. Όχι στο Facebook με το πέταξε. Σε τώρα ρε που το πέταξε στο Facebook. Το βράδυ Τετάρτη. Το πέταξε πάρα πέντε σε αλληλεπίδραση. Άρα μπαίνει. Το βράδυ γιατί μην μπαίνω, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Το βράδυ Τετάρτη έρχονται Αμερικανοί, διαβάζω πάει 24. Έτσι. Έτσι είναι αυτά. Θα επιστρέψω πιο δυνατό, λέει ο Ιντέγκη. Ποιοι Αμερικανοί που ρωτούσε ο φίλο πριν. Αυτοί. Μάλιστα. Ποιο φασίδε αυτέ είναι τέσσερι μεταγραφικέ φούσε. Καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Αυτά είναι θέματα. Ναι, αυθόρμητα πάντα. πάντα αυθόρμητα. Τι άλλο έχει εδώ πέρα, δεν βλέπω τίποτα. Το με το Μητσοτάκι λιντάνε λίγο. Αύριο θα είσαι F5 όλη την ώρα για να δει κλίμα και διαρροή και δεν ξέρω εγώ από το. 100-0. Μα είδε. 100-0. Θα έχει τρία site ανοιχτά. Ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη, ένα και καλά αντικειμενικό. Και καλά αντικειμενικό είναι πολύ κορυφαίο, αλλά τέλο πάντων, ρε παιδί μου, α πούμε ότι είναι. Για να ενημερώνεσαι πλευρικό. Εγώ θα πάρω τον Γρηγόρη τηλέφωνο και θα το λέω. Κράταμε, δεν θα μιλάω και θα περιμένω να δω. Εγώ από Γρηγόρη πάλι 15 φορές θα βγει αύριο. Εύκολα. Και μετά τις 7.30 εννοείται. Θα μας πει γίνεται. Αν έχει τελειώσει το σκηνικό. Αν. Και τι ώρα είναι αυτό. Θα ξεκινήσει 3 υποτίθεται. Καλά. 3.30 σου λέω. Ναι. Στην καλύτερη. Υπάρχουν και αυτοί που λένε φίλοι ότι μπορεί να ξεκινήσει όντως 3-3.30 ξέρω εγώ και 5 ώρα να έχει ξεμπερδέψει. Γιατί δεν θα βγαίνει άκρη με τίποτα. Αντίο φύγαμε. Ή να μπουν 3.30 και να βγουν 4-25. Ναι. Πάμε να πάρουμε τη γραμμούλα όμως. Να την πάρουμε τη γραμμούλα βεβαίως. Είναι ωραία η γραμμούλα. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας, και ενώ δεν έχετε γραμμές, προσπαθώ να βγάλω και δεν μπορώ να πιάσω εδώ και πέντε. Είναι γεμάτο τηλεφωνικό κέντρο, φίλε. Πρόλαβες, πήρες πρώτος, πήραν όλοι μαζί. Το τηλεφωνικό κέντρο θέλει αλλαγή, μου φαίνεται. Καινούργιο είναι, ρε. Καινούργιο είναι. Μας βάλεις έξω τα πάλι. Καινούργιο είναι. Γιατί φλαμά έχουν τα παλιά, ρε. Εντάξει, Θανάση, άμα δεν σ' αρέσει, κλείσε κιόλας. Δηλαδή, βγήκε και μας βάζει και κατευθείαν τώρα. 7 φορές το έκλεισα, ρε φίλε. 7 φορές το έκλεισα και ξαναπήρα και λέω τόσο πολύ μιλάνε. Σιγά, Θανάση. Τόσο πολύ μιλάνε, ρε φίλε. Για να μιλήσουμε λίγο για μπασκετάκι. Καλά, σε έχει κόψει ήδη. Έλα, Θανάση, να βρει για μπασκετάκι, φλαμά. Ναι. Με το μπασκετικό της εκπομπής. Ωραία, για πες μου, εγώ. Καλά, υπήρχε αθλητής αντίπαλος του Δικεφάλου, ο οποίος έτρεχε 4 δευτερόλεπτα έμαθα πριν τελειώσει το παιχνίδι να κάνει φάουλ. Ναι, ρε, ναι. Και το φάουλ ήταν φάουλ, μην και υπάρχει περίπτωση να μην το σφυρίξει ο διαιτητής, να μην το ρίξουμε κάτω για να πάει σίγουρα βολές. Δηλαδή ήταν και αντιαθλητικό με λίγα λόγια. Άμα ήθελε το έδινε, ναι. Ναι, το έδινε και διαφλικό. Του λέει μην αστοχίζει και τις δύο, να πάρουμε και την μπάλα. Το κορυφαίο είναι πριν από αυτό το φάουλ, το οποίο δεν το πιάνει καμία κάμερα δυστυχώς, σουτάρει ένας τύπος του Ιωνικού και βάζει τρίποντο. Ναι, και μου είπε ο φίλος του με το πιάνει το κεφάλι του. Και πιάνει το κεφάλι του. Τώρα σου μιλάω. Yes. Εδώ μεταξύ δεν υπάρχει σε κανένα πλάνο δυστυχώς για να το δούνε όλοι, γιατί έχει φύγει δεν από το πλάνο που ήταν η μπάλα. Άστο, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άστο. Και ζούμε στη χώρα που το λες. Αλλά πρέπει να κόψεις τιμολόγιο, ε! Πρόσεξε τι λες! Άμα θα πεις κάτι. Καλά, μπορεί να το πιάνει το κεφάλι του άνθρωπου. Γιατί μπορεί, άλλος. Μπορεί να πόνεσε το κεφάλι του, έτσι. Το λόγιο κόψατε! Ναι, μπορεί να πόνεσε και το κεφάλι του άνθρωπου. Μπορεί γι' αυτό να το πιάσει. Δεν λέω εγώ τίποτα άλλο. Απλά όποιος είναι το παιχνίδι. Τιμολόγιο κόψατε που λέτε ότι ήρθαν οι παίχτες της συγκεκριμένης ομάδας και ήταν ένα παιχνίδι και προσπάθησαν να φάνε τόσους πόντους στο κεφάλι. Άμα το πω εγώ. Έτσι. Δεν το υιοθετεί. Να προσέχω, λέει, τι λέω. Δεν το υιοθετεί. Ξέρω ότι δεν το υιοθετεί, ναι. Ναι, αλλά αυτή την ώρα δεν ακούνε. Ξεκουράζονται οι άνθρωποι του νόμου, ξεκουράζονται αυτή την ώρα. Εγώ σου λέω ότι για επειδή δεν το είχα δει, είχα ακούσει, ήμουν κι εγώ ενήμερος για τις όλες τις καταστάσεις. Τώρα που το είδα από κοντά, αν αυτό το πράγμα που γίνεται με τη συγκεκριμένη ομάδα, και όχι μόνο αυτήν, αλλά κυρίως αυτή, δεν ενοχλεί όλους όσους είναι μέσα στο άθλημα, εμάς μας περισσεύει, ρε φίλε. Μια χαρά. Μια χαρά, τι μας πειράζει εμάς. Πόσα χρήματα βάζεις σε ένα στοίχημα ότι συγκεκριμένη στο παιχνίδι της Κυριακής θα πει ότι τον είναι υπερπαντών αγώνα και τώρα που πρέπει να σωθούμε, τώρα ξαφνικά θα ενδιαφερθεί για το αποτέλεσμα. Καλά, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Αυτή η ομάδα, όπως έγινε το καλοκαίρι, ήταν μια ομάδα που είχε αρκετά καλούς παίκτες και όλα αυτά. Τους έχει αλλάξει όλους. Οπότε. Δεν τους άλλαξε όλους, τέσσερις άλλαξε. Εσύ τους έχουν φύγει τέσσερις καλύτεροι όμως. Τους είδαμε. Με τον Προμηθέα που. Ναι, με τον Προμηθέα που τους είδα καλή ήταν, δεν είναι κακή. Τι να σου πω. Εκτός κι αν και ο Προμηθέας. Αχ, τον Προμηθέα, με τη Λάρισα. Προμηθέας, τα παιδιά δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας, βέβαια. Ο Προμηθέας δεν βρέθηκε σε το καλή μέρα. Το project της Ελλάδας πλέον, το καινούριο, ναι, τα γήπεδα. Δεν ο κύριος Λιόλιος. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Και ποια ιστορία μου λες εσύ τώρα και αυτοκρατορίες και τίτλους και πώς σε λένε και πώς με λένε, ε. Αλλά κατά τα άλλα τα χρόνια περνάνε, ο Γεωργάκης ο Βασιλακόπουλος υγεία να έχει, πρόεδρος είναι και έκανε και ασφαλιστικά μέτρα κατά του νομοσχεδίου, γιατί είναι άδικο το νομοσχέδιο, δεν είναι δημοκρατικό το νομοσχέδιο που λέει ότι ας πούμε στα 70 δεν θα μπορείς να εκλέγεσαι, ναι. Άμα έχει δώσει και άλλα 70 γιατί ρε φίλε, ας είναι ο άνθρωπος, τόσα έχει να δώσει. Έχει να δω. Να! Ο Κυρσάβας πώς φωνάζεται στο ποδόσφαιρο για τον Κυρσάβα. Επίτιμος δεν έχει πρόεδρε. Να δώσει. Επίτιμος πρόεδρε. Δεν έχει να δώσει. Δεν είναι... Και το ωραίο είναι ότι τον παίρνετε και στα σοβαρά εσείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή παίζετε το παιχνιδάκι του. Αντί να... Αυτό είναι που λένε τι ασχολείσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος ρε παιδί μου. Εντάξει. Ζωή να έχει αλλά μέχρι εκεί φτάνει. Εντάξει. Αφού ξέρετε ότι κοϊδεύει τους πάντες. Εσείς εκεί, οι τηλεοράσεις, οι δημοσιογράφοι, ε! Αφού δίνει ψωμί, ρε. Και κατά τα άλλα, άμα τα λέμε εμείς ότι όλα αυτά γίνονται έτσι, ρε παιδί μου, να μην πούμε τη λέξη πάλι και βρεθούμε κλεθυμένοι. Λοιπόν, ναι. Σε αυτή τη χώρα υπέροχα πράγματα συμβαίνουν. Δίνει ψωμί ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων. Υπέροχα πράγματα. Ποιον παίζει ο Δικέφαλος την Κυριακή με το Ρέθυμνο. Πάω και παίζει Δευτέρα με το Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό παίζετε. Ναι, ναι.
Και τα τσακαλάκια, τον Άρη το βάλανε την ώρα του ποδοσφαιρικού Άρη μαζί να παίξουν. Τι ώρα είναι, ίδια μέρα είναι, τι ώρα είναι ο μπασκετικός. Κυριακή 7 η ώρα. 7 η ώρα, 5 και 4 την μπάλα. Τρώμε. Ναι. 5 και 4, 7 η ώρα τον μπάσκετ. 7, ναι, ναι, ναι. 5 και 4 την μπάλα. 7 η ώρα τον μπάσκετ. 7 η ώρα. Ναι, ρε φίλε. Να το δουν όλο αυτό το παιχνίδι, δεν χάσει κανένα. Πείτε μου εσείς μπασκετικέ. Ναι. 7 η ώρα παιχνίδι φέτος. Όχι ευρωπαϊκό. Πρωτάθλημα είχε. Ναι, ρε, έχει γίνει κάτι. Εκτός του Παναθηναϊκού που όχι, παίζει. Όχι, όχι, τα. Εκτός του Παναθηναϊκού. Κάτι κυριακάτικα που τα δείχνει, που τα δείχνει η ΕΡΤ. Συνήθως τα βάζει τέτοια ώρα. Προσέξτε, η ΣΕΡΤ δεν είναι 7, είναι 6 παρατέταρτο. Το Σάββατο, την Κυριακή έχει εμάς το τραβάει 7-7.30 το κάνει για να γεμίσει τηλεοπτικό χρόνο. Το κάνει, δεν έγινε τώρα δηλαδή. Το κάνει, ε. Ναι, ναι. Γιατί κάνει δύο εβδομάδες νομίζω και αυτό το Ιωνικός Προμηθέας που είπες πάλι τέτοια ώρα ήταν. Νομίζω 7 η ώρα ήταν την Κυριακή, κάτι τέτοιο. Αργά ήταν. Τέλος πάντων, εντάξει, μικρή σημασία έχει. Θα το δούνε πολύ πάντως το μάτς την Κυριακή, αυτό έχει σημασία. Χαμός θα γίνει, πραγματικά. Με συγχωρείς, όσοι Αριανοί, μπασκετικοί, δεν δουν το Ιωνικός Άρης, να μην ασχοληθούν. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη αυτό, πέρα από όλα τα άλλα. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί είναι παιχνίδι που αν το κερδίσει. 90% αν κερδίσει ο Άρης, παρέμεινε στην κατηγορία. Και εγώ έτσι πιστεύω. Εν αντιθέσει, αν το χάσει, 90% για μένα είναι πεσμένο. Για μένα. Δεν νομίζω ότι είναι την αναλογία, αλλά είναι παιχνίδι που αν το πάρει, μπορεί σιγά σιγά λίγο να ξεφύγει. Θα πάρει και άλλη ψυχολογία και θα είναι τρίτη σερινίκη. Εντάξει. Αν το πάρει. Ας πάει να το πάρει. Ναι, καλύτερος είναι. Καλύτερος είναι, λέω εγώ. Ελπίζω ο Σακελαρίου να δείξει την αξία του. Αυτή που έδειξε με εμάς. Βαγγέλης. Α, δεν πει. Θα βάλει τα τρία τρίποτα και αυτό στη ζωή του. Πώς το είπαμε, ο Κατσίβελης είχε 3-3 προμηθεία Άρη στα πρώτα 5 λεπτά. 6 πόσο ήταν. Ο πιο άστοχος παίκτης, λέει, του τριπόντου. Ναι, από όλους που έχει προμηθεία που βάζουν, ο Κατσίβελης βάζει τα λιγότερα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Γίνονται και αυτά. Α, τα βάλει. Δεν πειράζει. Άρης είσαι. Λοιπόν. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν είναι αυτή η εκπομπή, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά, τα είπαμε την ίδια στιγμή. Εμείς ακούμε τις απόψεις και... Χθες έλαβα την αγαπημένη δίκη της Δευτέρας, αγαπημένη. Δεν είδα καθόλου. Πολύ ωραία εκπομπή. Δεν είδα καθόλου. Εγώ είμαι φαν της. Γενικά, μπορεί να μην κάτσω να τη δω όλη, αλλά σίγουρα στο ξεκίνημα θα δω λίγο. Ξενέρωσε η Μαρούπα εξ αρχής και μετά δεν κοιτούσε καν το Τριανταφυλόπουλο και εννοείται ότι με το που λέει ο Μάκης το πρώτο πράγμα, αμέσως πετυχαίνει το παρουσιαστή και λέει. Υιοθετεί, η εκπομπή δεν υιοθετεί τα λεγόμενά σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Τι έλεγε. Κάτι πήγε το Μαρνάκι. Κάτι. Καλό ή κακό. Καλό, δύσκολο. Α. δεν ξέρω, φίλε, τι σου πω. Δεν παρακολουθείς δίκη, Νίκο. Χθες δεν είδα, ήμουν έξω, ρε, δεν ασχολούμαι. Έξω, Δευτέρα βράδυ, Νίκο. Έξω, βασικά μέσα ήμουν, αλλά όχι σε μέσα στο σπίτι μου. Δηλαδή, έχεις από τις 7.30 ώρα που έφυγες, μου είπες θα πάω εκεί που θα πάω μέχρι τις 12 η ώρα στην εκεί ακόμα. Δεν πήγα κατευθείαν εκεί. Αχά. Τι ωραία, όχι, κάτσε. Γύρω στις 9 παρά πήγα. Και έφυγα 12 και. Mm-hmm. Τρομερά πράγματα. Καλά ήταν, ωραία ήταν. Και τι να κάνεις. Και τι να κάνεις, κάτσε κάτσε. Τι να κάνεις. Δηλαδή σήμερα θα φύγεις, αυτό μας λες Νίκο, έτσι, για ακόμα μια φορά. Θα μας παρατήσεις εδώ πέρα μόνος μας. Εντάξει, πάλι να σηκώσουμε το, να τραβήξουμε το κουπί. Και μετά να τρέχουμε και μια μισή ώρα να προλάβουμε. Παλαμάρι του Βαρκάρη. Αυτός είσαι φίλε. Φτός είσαι. Αυτός είσαι. Φτός. Οι τρεις μήνες μακριά μου σε έχουν κάνει πολύ σκληρό. Τέσσερις. Σκληρό. Ναι, ναι. Σιγάρι, Νίκο. Σαν πέτρα. Σκληρό. Σαν εμετέριο. Δεν ήσουν έτσι. Παλιά ήσουν πιο συγκαταβατικό. Αφού 12 ώρα φεύγω. Η ζωή θα μου πει έκανε, εντάξει. Τι λες, βλάκα. 12 η ώρα φεύγω, ρε. 12 ώρα φεύγαμε παλιά. Αυτό σου λέω. Ναι. Και τώρα σου λέμε ότι κάνω λίγο μονίδια, παιδί μου, ξέρω εγώ. Μια μισή ώρα. Τριγύρνα λίγο εδώ πέρα, γράψε καμιά. Δεν έχει ιδέα. Εκεί είναι το κακό. Εκεί είναι. Έχει ήσουν που έκλεισε. Εκεί ήσουν. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί είχαμε διάφορου. Εκεί ήταν στήριγμα για σένα. Και όχι μόνο. Βέβαια. Αλλά πλέον. Καλά, Νίκο, εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Δεν έχουμε να διαβάσουμε την εφημερίδα εμείς Αριανοί, ρε φίλε. Έχουμε μείνει χωρίς τέτοιο. Τι έκανε, φίλε. Εκεί με το Αλαμπουτάρης είμαστε F5. Όλα κάποια στιγμή κάπου τελειώνουν. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Νίκο. Τα έχει πει και ο. Σίγουρα τα έχει πει κάποιος, δεν υπάρχει πρέπει να το έχει πει αυτό. Και ο. Μη και ο. Ναι. Μη και καπακούτα. Μη και καπακούτα. Νίκο, κάτι άλλο έχει να προσθέσει, φίλε, στην εκπομπή. Όχι, Νίκο. Αυτό ήσουν για σήμερα. Αυτός. Λίγο ακόμα θα σε πάρω ύπνο, φίλε. Πραγματικά εδώ. Μα βάλαν και του καναπέδε και μου έχει δημιουργήσει πολύ χαλαρή κατάσταση. Δεν κάθεσαι κανένα πεφιλαράκι μου. Όχι. Ναι. Αλλά θέλω. Δεν κάθεσαι σε καναπέ. Χαλαρώσεις στην καρεκλάρα σου. Φίλε, αύριο θα έχει πολύ ψωμί εκπομπή. Αύριο θα έχει παιχνίδια, θα έχει. Στον απόϊχο. Και Big Four θα έχει. Πάνω σε εμάς κάθε το Όφι Ολυμπιακός που λογικά θα είναι το παιχνίδι με το πιο πολύ ψωμί στην αγωνιστική. Λογικά πάντα. Θα μιλήσω στοιχηματικά.
Σήμερα. Α, ναι, ρε φίλε. Θα μιλήσω στοίχημα. Έλα, για πες. Είσαι καλό φεγγάρι. Θα μιλήσω στοίχημα. Πέρα την πλάκα. Λοιπόν. Θα μας πει τώρα 6 γκολ εκεί πέρα, εντάξει. Άντε πάλι τα ίδια. Όφιλ με γκολ γκολ. Α, ευχαριστούμε πολύ. Περίμενε, περίμενε. Ποδόσφαιρο. Πολύ ραδιοφωνικά. Λοιπόν. Λάρισα Πανετολικός. Αύριο στις 3. Διπλό. Κάτσε. Κάτσε. Κάτσε ρε Νίκο. Κάτσε. Κάτσε. Λοιπόν. Χαμηλό το άντερ. Δεν μ' αρέσει. Το 1.80 του Άσου είναι καλό. Α, 1.80 είναι Άσου ρε φίλε τότε. Το 1.80 του Άσου είναι τίμιο για τη Λάρισα. Ναι. Οκ. Okay. Μ' αρέσει. Μου κάνει κλικ. Όφι Ολυμπιακός. Γκολ γκολ. 2-10. Αξίζει. Καλό. Αξίζει το γκολ γκολ. Εγώ πάω εκεί, ξεκάθαρα. Γκολ γκολ. Over 2,5 δίνει 93. Να σκοράρουν και οι δύο. Συνολικά over 2,65. Ναι, γκολ γκολ και over 2,5 2,65. Μερικά καλά σημεία για μένα από αυτό το παιχνίδι. Πάμε κόμπο δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι. Κόμπο, ναι, ναι, ναι. Κόμπο γκάρντ. Νούπου σου Βόλος ΑΕΚ. Στον Παδεσσαλικό. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ φίλε εύκολα δύσκολο να το πάρει το παιχνίδι. Όχι. Το γκολ γκολ δίνει 2. 1,70 το 2. Το 1,75 το διπλό τη ΑΕΚ. Καλό είναι. 2,10 το over 2,5. Καλό είναι για φαβόρι, ναι. Δεν είμαι τόσο σίγουρο ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ρε η ΑΕΚ, δηλαδή, άμα δεν πα να κερδίσει τέτοιε έδρε, πού θα κερδίσει, ρε φίλε, εκτό έδρα. Σωρί κιόλα, α πούμε. Πάει πολύ καλά αυτό είναι, δηλαδή δεν πρέπει να κάνει μια αγγέλα. Τι πάει πολύ καλά, ρε εσύ. Εντάξει, μα συνέδρα τη κέρδισε, αλλά. Οκ. Okay. Δηλαδή πρέπει και κάπου τα εκτό έδρα να. Δηλαδή παίχνει τώρα με τον Βόλο, πρέπει να είναι σε θέση να το κερδίσει εύκολα ή δύσκολα. Και το 1,75 που είπε δεν είναι κακό. Εντάξει, ναι, τίμιο είναι, θα έλεγα. Οκ. Okay. Και Παναθηναϊκός Ατρόμητος. 1,80 ο Άσος, 3,35 το Χ. Το over μπορεί να ωραίο εδώ. 5,05 το διπλό, 2,32 το τόσο το over. Πολύ. Πολύ καλό. 2,10 το goal goal. Μήπως κάνω εγώ λάθος στο φίλο μου το over. Κοίταξε τώρα, πρέπει να έχουμε στο νου μας επίσης, Νίκο, ότι είναι μεσοβδόμα το παιχνίδι, δηλαδή μέσα σε 3-4 μέρες. Οπότε πολλές ομάδες. Εντάξει, μπορεί να πάνε και λίγο σφιχτά συντηρητικά, ρε παιδί μου. Αν και τώρα, πώς σφιχτά και συντηρητικά να πάει ο Παναθηναϊκός τον τρόπο που παίζει, ξέρω εγώ. Εγώ. Τον έχω δει ελάχιστα, δεν έχω εικόνα. Με πολύ ρίσκο πάω στο Χ. Ναι, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει εύκολα δύσκολα. Θα το έβαζα το Χ. Το γκολ γκολ τώρα. Ο Ατρόμητος του Παντελίδη κάνει άμυνα και θα προσπαθήσει να το κρατήσει χαμηλά. Πώς είναι το άντερ. 1,60 δεν λέει. Τίποτα. Χ. Σούμα κάνει λοιπόν. Να δώσουμε λοιπόν, το δικαστήριο στο λαό. Έχουμε και λέμε. Χ το Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Λάρισα Πανετολικός Άσος. Όφι Ολυμπιακός γκολ γκολ. Η γκολ γκολ και over 2,5. Βόλος ΑΕΚ διπλό, Παναθηναϊκός Ατρόμητος Χ. Λέω εγώ. Νικήτρια στήλη. Βάζεις 5 ευρώ. Χάνεις 5 ευρώ. Χάνεις 5 ευρώ. Την προηγούμενη φορά όμως έβαζες 5 ευρώ, κάτι πήρες πίσω. Πήρες με 40 άρα πίσω. Με τα 5. Αν έβαλες και παραπάνω, ακόμα καλύτερα. Μιλάς ορθώς, αν και καθήμενος. Τι είπα αυτό. Εντάξει, κομπλέ είμαστε, αγχώθηκα. Λοιπόν, φτιάξτε τα πράγματά μας εδώ πέρα. Θα τα φτιάξουμε. Να ακούσουμε μετά το Πάο 24. Πολύ ωραία εκπομπή ακολουθεί. Ακολουθεί, Νίκο, ε. Ναι, βεβαίως. Θα τα πει όλα. Βεβαίως θα τα πει όλα. Μάλιστα. Για όλα όσα είναι να γίνουν και όλα όσα έχουν γίνει. Ναι. Έτσι. Και με βάση κυρίως το αυριανό ραντεβού. Τέλεια. Ναι. Ξεκαθαρά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση για αύριο και κλείνουμε με αυτό είναι ότι καμία πλευρά μέχρι τώρα δεν έχει βγάλει κάποιο κλίμα. Τίποτα, όντως. Κανένας. Μόνο η εκκλησία είναι εκείνος του Ολυμπιακού. Κανένας. Καλά, η εκκλησία είναι εκείνος του Ολυμπιακού, οκ. Okay. Αλλά δεν έχω δει από πουθενά μέχρι στιγμής κάτι να βγαίνει, ρε παιδί μου, ότι ο πρόεδρος θα πάει εκεί με αυτά στο μυαλό του. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος. Πρόεδρος ο Σαββίδης και ο Αλαφούζος. Ο Μαρνάκης είναι πρόεδρος. Είναι πρόεδρος. Είναι. Ναι, μόνο ο Μελισανίδης δεν είναι. Ο Σαββίδης είναι πρόεδρος. Κάπου, ναι, πρόεδρος είναι φυσικά. Α, είναι. Ναι. Απλά δεν είναι. Κάπου άκουσα ότι ο Μελισανίδης είναι διοικητής της ΠΑΕ ΑΕΚ. Δίκας. Λοχός. Ευχηθώ να φέρω. Τι διοικητής. Έστω να έλεγα. Τους πάει και για άσκηση. Ξέρω. Είναι διοικητής της ΠΑΕ ΑΕΚ. Διοικητής. Ναι. Ο Κάκαλος. Δεν πήρα αυτό εκείνο. Σωστό, εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Anyway. Προμηθέας, παιδιά, μην φύγετε. Προμηθέας, 16-18. Μάλιστα.
για το EuroCup. Φεύγουμε, έρχεται το Park 24, τα λέμε και πάλι αύριο.